Δώσε μου την κάμερα, εγώ να πω ότι ένα τυχερό, μία μάλλον τυχερή, από αυτού που θα μα στείλουν τα ωραία του μηνυματάκια στο δικό μου Twitter, στο Ελένη Αλφα TV, θα κερδίσει το φανταστικό παλτό που μα παρουσίασε σήμερα εδώ μαζί με την υπόλοιπη συλλογή τη, η Κατερίνα Καινούργιου. Θέλω να δώσουμε ένα δώρο μόνο στα παιδιά που γράφουν στο Twitter. Ένα μόνο, διαδώστε το. Οι υπόλοιποι όμω, τα δώρα τα δείξαμε, αύριο θα γίνει η κλήρωση. Mail δεχόμαστε στο Ελένη 2, papakalfatv.gr και στο Ελένη 1 είναι το καλάθι τη Unilever. Μην το ξεχνάτε, πολλά τα δώρα και αύριο που έχουμε να μοιράσουμε. Μάλιστα. Σου έφερα ένα κορίτσι πειρασμό. Ναι. Γιατί με τους άντρες δεν κάνουμε κουβέντα, Ειρήνη μου, στα θέματά σου. Βέβαια. Αναστατώνονται και την πάνε αλλού την κουβέντα. Πάμε εδώ εμείς σήμερα τα κορίτσια να πούμε τα δικά μας, Γρηγόρη, είσαι και εσύ βέβαια στην παρέα, δεν λέω. Θα κάνω το κορίτσι, άμα βλέπεις την κουβέντα. Θα ξεκουμπώνει το μουσί. Πάντως η αλήθεια είναι, νόμιζα ότι είναι καλτσάκι αυτό που φοράει η Κατερίνα. Όχι, το καλτσάκι θα με έφτιαχνε, αλλά αυτό δεν με. Έχει τρελαθεί, μου το λέει από πριν, μου αρέσει αυτό το καλτσάκι. Με σήκωσε λίγο το πόδι να δούμε το παπούτσι. Α, κάτι κατάλαβε ότι είναι. Νόμιζα ότι είναι καλτσάκι που μπαίνει. Σήκωσε το λίγο γιατί είναι χαμηλά και δεν το βλέπουμε στην κάμερα. Σήκωσε το ποδαράκι και λέει εκεί. Νόμιζα ότι ήταν καλτσάκι και του άρεσε το Γρηγόρη. Και κάπως κάτι μου έκανε. Τώρα δεν θα λύσουμε το δικό σου και το τι σου κάνει. Ας πάμε στα θέματα των γυναικών. Λοιπόν, γιατί είπαμε το πρωί μένουμε σε κακές σχέσεις. Γιατί. Αλλά για να το πούμε αυτό με την Ειρήνη πρέπει να πούμε, να περιγράψουμε. Τι θα πει κακή σχέση. Λοιπόν, κακές σχέσεις είναι από μια σχέση. Μπορεί να λέμε κακή σχέση, μια σχέση που απλά δεν πάει πουθενά, έτσι, δεν κυλάει. Όμως μπορεί να είναι και πραγματικά κακές σχέσεις. Μπορώ να σας δώσω κάποια χαρακτηριστικά. Ποιες είναι κακές σχέσεις πολύ, έτσι. Ναι, Γρηγόρη. Βεβαίως. Όταν έχουμε εχθρότητα, ας πούμε, στη σχέση. Μάλιστα. Ε? Τσαμπουκάδες. Τσαμπουκάδες, δηλαδή στο σπίτι είσαι σε ένταση, σε στρες. Mm-hmm. Παιδιά, μίσος. Ε? Μίσος. Κριτική, όταν δεχόμαστε κριτική και μας μειώνουν. Συγγνώμη, όταν δεχόμαστε μόνο κριτική. Γιατί αν μας πει ο αγαπημένος μας με αγάπη, τι ξέρεις κάτι, αγάπη μου, αυτό το ρούχο, πραγματικά δεν σε κολλάει και βέλα, μας αρέσει, βάλ το. Αυτό είναι ωραίο. Δεν το παίρνω για κακή κριτική. Δηλαδή, αλίμονο, αν μου λέει και συνέχεια κούκλα είσαι, κούκλα είσαι, εγώ με δουλεύει. Με βαριέται και μου τα λέει για να μου ξεφορτωθεί. Με τι τρόπο, άμα σου πει. Πόσο δίκιο έχει. Αλλά με τι τρόπο, μη σου πει που πα, βρε μπαλότσα, α πούμε με αυτό, κατάλαβε τι. Όχι,